εκδήλωση αυτή γίνεται κάθε χρόνο, όχι στην Άδρα βέβαια, το Ιαρινό Ράλι, και διαλέγουμε κάποια μέρη και πάμε. Φέτος διαλέξαμε την Άδρα. Πέρσι είμαστε στις Πέτσες. Κάθε χρόνο διαλέγουμε ένα νησί ή οποιοδήποτε άλλο μέρος που είναι ωραίο και πηγαίνουμε, κάνουμε αυτό το ράλι. Κάνει πολλές εκδηλώσεις η Φίλβα, γύρω στις 9 εκδηλώσεις το χρόνο. Ασχολούμαστε με τα παλιά αυτοκίνητα. Είμαστε ένα σωματείο το οποίο είναι 47 χρόνια. Έχει 2.500 μέλη. Εδώ στην Άδρο θα ξεκινήσει τώρα σε λίγο το Ιαρινό Ράλι. 11.30 θα φύγει το πρώτο αυτοκίνητο. Από τους συμμετέχοντες στον αγώνα, στο Ράλι Άνδρου, το οποίο απονομάζεται Γιώργος Φίλη στη μνήμη του Φίλη, ο οποίος είναι ένα ιστορικό στέλεχος της Φίλπα και τον χάσαμε πρόσφατα. Ο αγώνας είναι διήμερος, συμμετέχουν 74 αυτοκίνητα. Εγώ είμαι προσωπικά χαρούμενος, αλλά και όσοι έχω ήδη μιλήσει είναι πολύ χαρούμενοι που ήρθαν στην Άνδρου, πάρα πολλοί δεν είχαν ξανάρθει ποτέ. Πιστεύω ότι θα δούνε μια όμορφη διαδρομή. Η Άνδρος προσφέρεται και για ράλι, γιατί έχει ένα μεγάλο δικοδίκτυο. Και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά, θα περάσουμε καλά. Θα πάει παραλιακός από το Πόρθι, θα καταλήξουμε στη χώρα, όπου θα γίνει ανασυγκρότηση 3 ώρες, θα αφήσουμε τον κόσμο να δει εκεί τα αυτοκίνητα στην πλατεία, τη μεγάλη εκεί που είναι το γυροκομείο. Θα είναι σαν έκθεση για 3 ώρες. Θα πάει ο κόσμος να δει αυτά τα πανέμορφα κτίρια που έχει η χώρα. Θα φάμε και θα φύγουμε μετά. Θα γυρίσουμε πάλι στο Μπατσί που θα γίνει ο δεσμοτισμός εδώ και αύριο. Πάλι 11 η ώρα από εδώ θα γίνει η δεύτερη μέρα του αγώνα και θα καταλήξουμε στο ξενοδοχείο Περάκι, όπου θα είναι και το τερματισμός και θα γίνει και η απονομή του αγώνα με τα κύπελα. Είμαστε χαρούμενοι που φιλοξενούμε το ράλι, το Ιαρινό Ράλι της Φίλπα, του αγώνα των αυτοκινήτων που είδαμε στην Άνδρο. Ελπίζουμε να περάσανε και οι ίδιοι καλά, σαν φιλοξενούμενοι στο νησί. Είμαστε σίγουροι, μετά από το τελευταίες επικοινωνίες με τους ανθρώπους αυτούς, ότι η Άνδρος θα γίνει αρχή για τα επόμενα χρόνια να φιλοξενεί αυτό το ράλι κάθε χρόνο.